τρίτη μέρα στην έκθεση Αλτέ Πελοποννής. Ναι, τρίτη μέρα, όντως. Και ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήρθε. Το θέμα είναι ότι ανταποκριθήκαν οι επαγγελματίες. Αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερως. Κόσμο είχαμε από απογευματινές ώρες κυρίως προς το βράδυ. Δεν πήγε άσχημα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια που τη στηρίξαμε και θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή μας. Εσείς τι ακριβώς υπηρεσίες παρέχετε, τι παρουσιάζετε? Εκδρομές κάνουμε, υπαίθριες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου και εκδρομές σε θεματικές και εκπαιδευτικές. Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, 6 μήνες το χρόνο, την καλοκαιρινή περίοδο. Και το χειμώνα είμαστε Πιερία, κάνουμε χειμερινά βουνά. Αυτό. Πού βρίσκουμε πληροφορίες? Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site μας, στο climbup.gr, στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, στο TripAdvisor, στο τηλέφωνο μας. Είναι για όλες τις ηλικίες, απαιτείται κάποια ιδιαίτερη σωματική, ας πούμε, να είναι κάποιος γυμνασμένος ή όχι απαραίτητα, οποιοδήποτε μπορεί. Ούτε καν, όχι. Να έχει όρεξη, ένα πολύ πλατείο και όμορφο χαμόγελο και όλα τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Από 5 χρονών μέχρι 105 μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να κάνει κάτι από όλα αυτά που έχουμε. Τη εβδομάδα έχουμε 22 εκδρομές. Από τις δραστηριότητες αυτές ο κόσμος τι προτιμά περισσότερο, ποιες είναι οι περισσότερο δημοφιλείς? Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες που έχουμε είναι η αναρρίχηση στην Καρδαμίλη, στο Καλαμίτι συγκεκριμένα. Ένας βράχος τον οποίο τον έχουμε σμιλεύσει εμείς με το Θεό μαζί. Είναι μια πολύ ωραία δουλειά που έχουμε κάνει. Είναι 80 μέτρα. Ενδείκεται για αρχαρίους. Ξεκινάμε εκεί με παιδιά από 6 χρονών που κάνουν αναρρίχηση βράχου και μπορούν να ανέβουν στα 30 μέτρα. Από τόσο μικρά. Από 6 ετών, ναι. Στα εκπαιδευτήρια Μπουγά έχουμε μια πίστα εξωτερική, τεχνητή, η οποία είναι και η μεγαλύτερη πίστα εξωτερική στην Ελλάδα. Είναι 13 μέτρα. Την πίστα την έχουμε εκεί στα εκπαιδευτήρια Μπουγά τα τελευταία 10 χρόνια. Ξεκινήσαμε με 4 μαθητές, τώρα έχουμε 50 κάτι παιδιά. Εκεί δηλαδή κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Ακριβώς. Μαθαίνουν και μετά πηγαίνουν στο φυσικό τοπίο. Και μετά πάμε στο φυσικό τοπίο, στην Καρδαμίλη συγκεκριμένα που αγαπάμε τη Μάνη πάρα πολύ, είμαστε τη μαλλιά της. Αλλά από εκεί και πέρα επίσης δημοφιλής δραστηριότητα, με guiding, δηλαδή με οδηγούς με εμάς, είναι από το πιο απλό όπως το Πολυλίμνιο. Δηλαδή πέρυσι στο Πολύλινο βγάζαμε τρεις εκδρομές την εβδομάδα. Μια παρένθεση για την Καρδαμίλη, είναι σχεδόν η σεζόν όλο το χρόνο. Δηλαδή είναι σχεδόν 10 μήνες το χρόνο που μπορούμε να σκαρφαλώσουμε εκεί. Είναι το μοναδικό πεδίο στην Ελλάδα, λόγω του ότι είναι στη Μεσόγειο, είναι νότια αρκετά και έχει καλό κλίμα. Είναι από τα περιολάχιστα βασικά πεδία στην Ελλάδα που μπορεί να σκαρφαλώσει όλο το χρόνο. Και χειμερινά και καλοκαιρινά. Είμαστε σε καλό δρόμο, μπορούμε να ανταγωνιστούμε την Κάρπαθο, ας πούμε, που έχουμε. Την Κάλυμνο. Την Κάλυμνο, ναι. Ούτε καν. Όχι, Όχι. Η Κάλυμνο είναι από άλλο πλανήτη. Είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο. Σε συνδυασμό μαζί με το Λεωνίδιο, αυτοί οι δύο προορισμοί αποτελούν παγκόσμιους προορισμούς. Είναι τα δύο μεγαλύτερα αναρχικά πάρκα στον πλανήτη. Εμείς εδώ στη Μεσσηνία, γιατί μείναμε λίγο πίσω? Δεν έχουμε την αναλογική βοήθεια, να σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, μεμονωμένοι αναρχητές, πάντα με τη βοήθεια του Ορειβατικού Συλλόγου της Καλαμάτας, κάνουμε κάποιες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια να αναπτύξουμε το άθλημα. Στην Κάλυμνο πέσανε περιφέρειες, βοηθήσανε περιφέρειες, βοηθήσανε πολλοί παράγοντες. Δόθηκαν πολλά κονδύλια για να γίνει κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα τώρα η Κάλυμνος να εξυπηρετεί 20.000 τουρίστες το χρόνο αναρχητές. Όχι παραθεριστές. Μόνο γι' αυτό έχει διαφημιστεί παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Είναι νούμερο ένα προορισμός στον πλανήτη για αναρρίχηση. Και μόνο τι αποτελείται αυτό, δηλαδή μαγαζιά εστίασης και. Μόνο αυτό συνεπάγεται. Εμείς εδώ στη Μεσσηνία τι μπορούμε να αναδείξουμε? Εμείς εδώ στη Μεσσηνία έχουμε την αίθουσα. Ναι. Πανέμορφο μέρος, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όλη η Μεσσηνία το ξέρετε και όχι μόνο. Καρδαμίλη. Πανέμορφο Καρδαμίλη. Γίνονται προσπάθειες από επιχειρηματίες Σπύλου να αναδείξουμε τη φακτερία, την ίσως φακτερία. Είχαμε κάνει πρώτη νόσο και φτιάξαμε και την ίσο πρώτη για τις ανάγκες της περιοχής. Και αυτό το καλοκαίρι έχουμε πέσει όλοι πάνω να σπρώξουμε λιγάκι το project της φακτερίας. Όπου ξεκίνησε πριν λίγα χρόνια, το σταματήσαμε επειδή δεν υπήρχαν τα κονδύλια και δεν μπορούσαμε μόνοι μας να κάνουμε κάτι τέτοιο. Δεν είμαστε. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο, να πούμε έτσι. Στην αφετηρία. Είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. Δεν είμαστε καλό δρόμο, όχι. Όχι. Για παράδειγμα, θα σας πω αυτό μόνο. Υπάρχει ένα όνειρο μιας μικρής ομάδας ανθρώπων που ονειρεύονται να κάνουμε τους 5 δρόμους προορισμό. Τους 5 δρόμους που πάμε για τα Αίγυπτο. Ναι, ναι, ναι. Απέναντι από το Φαράγγι, μόλις 15-20 λεπτά Καλαμάτα, σωστά. Απέναντι τα Βράχια, θυμάστε κάποτε είχαμε βάλει ένα πανό που έλεγε Χρυσοκοπίδια στον Αίγυπτο. Ναι. Όλος αυτός ο βράχος αποτελεί φαινόμενο. Είναι ένα τεράστιο μπλοκ βράχου, ασβεστολιθικά πετρώματα,
τα οποία είναι άλφα κατηγορία και ποιότητα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και αυτό που ζητάμε σε όποιους υποψήφιους μας την έχει πέσει εισαγωγικά αυτό το διάστημα, δεν συζητάμε κάτι άλλο, λέμε αυτό. Να συζητήσουμε αυτό, αν θέλετε να μας ακούσετε, και μετά λέμε τι θέλετε άλλο. Θέλουμε μια αερογέφυρα πολύ μικρού κόστους. Έχουμε πάει με μηχανικούς, έχουμε κάνει μελέτες με δικά μας έξοδα. Έχουμε χτυπήσει με λέιζερ να δούμε τις αποστάσεις. Θέλουμε μια αερογέφυρα στον χώρο αυτόν, να έχουμε την πρόσβαση εμείς, να πάμε εκεί να διαμορφώσουμε τον χώρο. Ο χώρος, όταν θα δημιουργηθεί, θα είναι το προορισμός, θα είναι ένα τουριστικό προϊόν που θα μπορεί να έχει Πανσυνία, που δεν έχει αυτή τη στιγμή προϊόν να δώσει. Η αερογέφυρα που λέτε θα είναι από πού, δηλαδή θα ενώνει ποια σημεία. Θα ενώνει ένα σημείο, συγκεκριμένο σημείο, από τους, μετά το τέλος των πέντε δρόμων και θα καταλήγει απέναντι στα βράχια, τα οποία είναι 50 μέτρα αερογέφυρα. Αν είμαστε στο Πακιστάν, θα έχει γίνει από τη δεκαετία του 30. Όχι, δεν το είχα. Όχι. Είναι πολύ μπροστά τουριστικά οι άνθρωποι. Και μιλάμε για χιλιάδες διαδρομές. Για πολύ μπροστά τουριστικά χώρες. Εμείς εδώ τις λέμε. Εμείς τις λέμε μπράβο. Εμείς λέμε εδώ πέρα τριτοκοσμικές αυτές τις χώρες. Ναι. Που στον τουρισμό είναι αλφα, είναι πρώτες. Στον εναλλακτικό τουρισμό εννοείται. Και μιλάμε τώρα για ένα τουριστικό προϊόν που θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει την αερογέφυρα απέναντι, να κάνει ένα ρύχηση με Via Ferrata. Αν ξέρετε ποια είναι η Via Ferrata, κάποιοι ξέρουν, δεν είναι δύσκολο να σας εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Με Via Ferrata να πας και συναντάς το μονοπάτι Βελανιδιάς που πάει στην αίθουσα. Δηλαδή ένα χώρο ανεκμετάλλευτο, χρυσορυχείο για όλους μας. Αυτό δεν είναι ιδιαίτερα κοστοφόρο. Τίποτα δεν είναι. Απλά απαιτείται πολιτική βούληση. Βέβαια. Ένα σπρώξιμο, ένα boost. Εμείς είναι αρχιτές Καλαμάτας, με το Ευρωπαϊκό Σύμβουλο της Καλαμάτας, είμαστε τεθειμένοι να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέσα να το κάνουμε, αρκεί να μας βοηθήσουν. Είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε αρχή. Δηλαδή δίνουν χρήματα, άπειρα χρήματα, για πολύ απλά πράγματα. Και όχι μόνο, θα ανέβει και η περιοχή εκεί πέρα. Ποια περιοχή μόνο, είναι η Καλαμάτα. Η Νέδουσα έχει... Θα είναι τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, σαν να πηγαίνεις στην Κάλυμα να κάνεις ένα ρύχηση. Θα έχουμε μεγαλύτερο. Μιλάμε για εκατοντάδες διαδρομές. Μιλάμε για μια δραστηριότητα που θα μπορεί να απορροφήσει εκατοντάδες κόσμου την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Αυτό σαν αίτημα το έχετε θέσει στην περιφέρεια, στους υποψηφίους δημάρχους. Ναι, βεβαίως. Γιατί αλλάζουν και οι... Βεβαίως. Δυστυχώς είναι οι κάμερες πάντα μπροστά. Κίτρινο νούμερο 96. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κίτρινο νούμερο 96. Δεν υπάρχει απάντηση. Υπάρχει θετική απάντηση. Επειδή οι κάμερες μπροστά.